φύγει Τάν. Άσε με. Δεν έχει ψάρια εδώ. Τι έχει εδώ. Εδώ έχει άμα θες να πάω για βόλτα με το σερφ. Είσαι επικίνδυνος, άμα ανέβω. Τι σημαίνει επικίνδυνο. Θα με ρίξεις ή εντάξει. Νεράκι, να πέσουμε και λίγο τώρα. Τι, δεν βλέπεις εγώ για να μουσκεμά. Έχουμε έρθει για μια φωτογράφηση για ένα περιοδικό, το οποίο θα βγει σύντομα και μια συνέντευξη αυτό. Το κόνσεπτ θα είναι με τη θάλασσα, κάτι που αγαπάς φαντάζομαι. Θα είναι με τα SUP μιας πολύ γνωστής εταιρείας, όπου συνεργαζόμαστε για αυτή τη φωτογράφηση και ίσως και για κάτι περισσότερο, θα δούμε. Όλη αυτή η αναγνωρισιμότητα πώς είναι για σένα, είναι κάτι καινούριο και μέσα από το τατουάζ. Καλά, αφού με έχεις ρωτήσει. Πάλι. Φύγε, φύγε. Θα πάω να θα κρυώσω τον αντίθο. Είναι ωραίο πράγμα και έχω πει ότι είναι όλα αυτά τρόποι εκδήλωσης αγάπης. Σε στεναχωρούν κάποια σχόλια αρνητικά που ακούγονται όχι, για τη συμμετοχή σου. Εδώ έχουμε έρθει να κάνουμε μια φωτογράφηση τώρα για τη συμμετοχή του τατουάζ. Έχουμε πει ότι ο καθένας έχει την άποψή του. Εμείς έχουμε την άποψη να δουλέψουμε, να δουλέψω προσωπικά εγώ για οτιδήποτε κάνω, είτε αφορά την υποκριτική είτε τη δουλειά τη υπόλοιπη, να γίνω όσο καλύτερο μπορώ. Θα γράψει βιβλίο. Τα είπαμε αυτά. Πότε θα το διαβάσει. Είναι, γράφεται και όταν είναι έτοιμο θα ανακοινωθεί. Να σου πω όμως, έχω στεναχωρηθεί για δύο πράγματα. Το ένα έγιναν δύο. Το ένα έγιναν δύο, ναι, δεν γίνεται. Το αφού το ένα το κάλυψα. Πού μου το κάλυψε. Θα πάμε για φαγητό. Πότε. Θα πάμε τώρα, τώρα, μέρα και ώρα. Θα πάμε πάλι. Να κάνει καλό καιρό και τα αποσύρει καιρό. Το δεύτερο. Είδα φωτογραφίε το Σάββατο που διασκέδασε με την Ντορέτα στον Πάριο. Γιατί, με την Ντορέτα και όχι μαζί μου. Είναι μια βραδιά όπου είναι 5 μήνες πριν. Αλήθεια, το για να ξέρετε, είδα. Για να ξέρετε. Και τις είδατε χθες. Μάλλον τις έδειξαν χθες για ευνόητους λόγους. Μην λέμε πάλι τα ίδια. Οπότε δεν είσαι μαζί, τι έχω ελπίδες. Για φαγητό θα πάμε, ναι, θα πάμε. Ναι. Γιατί για φαγητό πήγαμε και με την Ντορέτα. Εντάξει, θα περιμένω τηλεφωνό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ρωτάτε, αλλά πρέπει να σας αφήσω γιατί. Πρέπει να πάμε να κάνουμε τη συνέντευξη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας.